Πού θα πάμε? Κοίτα λίγο. Σου θυμίζει κάτι από πίσω το τοπίο? Για πες μου, για πες δεν μου. Έχεις ταξιδέψει τώρα. Δεν έχεις. Στην Καβάλα που ήμασταν πριν, έχω πάει και ομολογουμένως είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν έχεις πάει Καστοριά? Καστοριά, κοίτα όχι. Ναι, και είναι πανέμορφη πραγματικά. Πολύ είναι πανέμορφη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μέλη του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών Καστοριάς η Μεγαλόνησος. Εγώ έχω μιλήσει με την Ιωάννα Παπέτα, σωστά? Ιωάννα. Ναι, γεια σας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχει συγκεντρώσει εκεί κόσμο και κοσμάκι. Ναι, μα είδατε μόνο για εσάς. Για την Κρήτη TV και για άλλους κριτικούς βέβαια που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Για πείτε μας λίγο, η καρδιά της Κρήτης στην Καβάλα, το διαπιστώσαμε πριν από λίγο, χτυπάει δυνατά. Η καρδιά της Κρήτης στην Καστοριά χτυπάει δυνατότερα? Φυσικά. Είμαστε μακριά από τον τόπο μας και είναι φυσικό να χτυπάει δυνατότερα. Πόσοι κριτικοί βρίσκονται εκεί? Γύρω στα 45 με 50 άτομα. Α, 45 με 50 άτομα. Είναι νεολαία? Ναι, φοιτητές περισσότεροι. Έχουν άτομα οι οποίοι έχουν μείνει μόνιμοι και Καστοριά, έχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά κατά κύριο λόγο φοιτητές. Από ποια μέρη είστε? Είστε τέσσερις. Για δώστε μας λίγο κάποιες πληροφορίες. Εγώ είμαι από τα Μάλια Ηρακλείου. Ναι. Εγώ είμαι από τη Ζάκρο. Ναι. Ο Χρήστος από πέρα είναι και αυτός από το Ηράκλειο. Και η Βένια είναι από το Ρέθυμνο. Από το Ρέθυμνο. Έχουμε πιάσει. Να ρωτήσουμε τα παιδιά και τι σπουδάζουνε. Βέβαια, να μας πείτε λίγο και τι σπουδάζετε. Φυσικά. Εγώ σπουδάζω. Εγώ τελειώνω τώρα. Θέλω να παρατήσω και εκεί ορκίζομαι το πλευάρι. Καλό. Μηχανικός πληροφορικής. Εγώ περιμένω να κλειστώ το Δεκέμβρη επικοινωνιολόγος, ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, το ίδιο και η Βένια. Και από εδώ πέρα ο Χρήστος είναι το ίδιο με το δύο, θα είναι πληροφορική. Εκεί στην Καστοριά οι κάτοικοι αγαπούν την Κρήτη? Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Αγαπούν. Ναι, μας έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, ναι. Και το έχουμε λάβει πάρα πολλές φορές και μας στηρίζουν και μας προσέχουν. Βλέπω φοράτε όλοι μάσκες εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και είναι η μάσκα απαραίτητη σε εξωτερικούς χώρους? Ήταν και η Καστοριά μέσα στις πρώτες περιοχές. Όχι, δεν είναι σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Η Καστοριά ήταν σε πρώτες περιοχές και μάλιστα έφαγε και από τα πιο σκληρά lockdown, ναι, από τις υπόλοιπες πόλεις. Αλλά οι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι, προσέχουν. Κρούσματα δεν έχουμε σε γενικές γραμμές, είμαστε πολύ καθαροί. Απλά τώρα, επειδή με τα παιδιά έχουμε να συναντηθούμε πολύ καιρό, θεωρήσαμε σωστό ότι πρέπει να φορέσουμε μάσκα. Πολύ καλά κάνατε. Να στείλετε ένα μήνυμα. Και το καλό παράδειγμα. Να στείλουμε βέβαια, ένα μήνυμα. Ότι προσέχουμε για να έχουμε πάνω απ' όλα. Ένα μήνυμα και στους κριτικούς τώρα. Σας βλέπει όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Βλέπει τέσσερα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Καστοριά. Κρατάνε ψηλά έτσι την ιδέα της Κρήτης και. Τις παραδόσεις. Και τις παραδόσεις βέβαια. Φυσικά. Στείλτε ένα μήνυμα. Ιωάννα. Τι να πούμε. Να πούμε ότι η Κρήτη είναι ζωντανή σε ένα μέρος που είναι μακριά, εδώ πέρα στην Καστοριά. Είμαστε όλοι μεταξύ μας αγαπημένοι, προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Ναι. Προσπαθούμε μέσα από το συλλόγο να περάσουμε τα ίδια και τα έθνα του τόπου μας, μέσα από διάφορα γλέντια και διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε. Και να πούμε ότι έχουμε επίσης και χορευτικό του συλλόγου. Ναι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοσή μας και να τη μεταδώσουμε και σε άλλα μέρη που μπορεί να λάβει. Μάλιστα. Μαντινάδα από την Καβάλα ακούσαμε. Από την Καστοριά θα ακούσουμε τίποτα? Τι να πούμε. Το μαντινάδο λόγο. Τι να πούμε. Ναι. Σκέφτεται. Έλα να του δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα. Έχουμε κάποια 10-20 δευτερόλεπτα. Του δώσουμε να κλείσουμε έτσι με μια μαντινάδα, βρε παιδιά. Μια κλασική. Το καλό πράγμα αρκεί, Νίκο. Θέλει λίγη σκέψη. Εννοείται, πάντα, πάντα. Από τη Σιτία ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ζωρόδο του Βασιλικού, κόμπης και αδελφή. Μάλιστα, ωραία, όμορφη, όμορφη, μπράβο. Συγχαρητήρια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ξαναβγούμε. Θα ξαναβγούμε. Ναι, ναι. Μέσα στη χρονιά θα ξαναβγούμε. Okay. Να είστε καλά. Βλέπουμε. Πανέμορφο τοπίο. Ναι, είναι Μαρία, πολύ ωραία η Καστοριά, πραγματικά. Είναι όμορφη η Κρήτη, ναι. Αλλά είναι και άλλες περιοχές. Γενικά η Ελλάδα έχει πολλές ομορφιές.